Όταν αποφασίσαμε με τους συνεργάτες μου να οργανώσουμε αυτή την βραδιά απολογισμού για το δεύτερο μισό της θητείας, δεν φανταζόμασταν ότι αυτή η μέρα θα έχει τόσο θετικά μηνύματα, συμπυκνωμένα. Πριν από 2 μέρες εγκρίθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών. Και σήμερα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και επιπλέον ξεκίνησε η διαδικασία για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, η πρώτη μετά τη χρεοκοπία της χώρας και την μνημονιακή περιπέτεια και οδύνη. Και αυτά είναι έμπρακτα σημάδια ότι καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, να περάσουμε σε μια εποχή ανάκαμψης της οικονομίας, με σημαντική μείωση της ανεργίας και ότι αυτή η κυβέρνηση, έμπρακτα, διατηρώντας νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά, επειδή μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε και να κυβερνήσουμε και την επόμενη τετραετία, ό,τι περισσεύει και ό,τι έχουμε ως δυνατότητα με βάση το δημοσιονομικό νοικοκύρεμα, το δίνουμε σε αυτούς που πραγματικά έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και έτσι εμπουδώνουμε βήμα-βήμα τις πληγές και έτσι χτίζουμε σε στέρεο έδαφος τη νέα μεταμνημονιακή Ελλάδα. Και το επιχείρημα που σας προτείνω να χρησιμοποιήσετε όχι μόνο στις ευρωεκλογές, αλλά και στις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου, είναι το εξής. Αν καταφέραμε 5 πράγματα με τη φυλιά του μνημονίου στο λαιμό, και καταφέραμε περισσότερα από 5. Αν καταφέραμε άλλα 5-10 πράγματα στους πρώτους μήνες της μεταμνημονιακής Ελλάδας, σκεφτείτε πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε την επόμενη τετραετία, 19-23. Συνήθως μιλάω από στήθους και στο Ευρωκοινοβούλιο μιλάω και λίγο γιατί εκεί τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Αυτή τη φορά πιέστηκα από τους συνεργάτες μου να έχω γραπτή ομιλία. Θα ήθελα πριν απ' όλα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους που είσαστε μαζί μας απόψε. Νέους και παλαιούς συντρόφους και συναγωνιστές από την περίοδο του Ρίγα Φεραίου, του Κουκουέ Εσωτερικού, του Συνασπισμού, του Σύρου. Αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω με την ίδια συναγωνιστική αγκαρδιότητα και όσους παρευρίσκονται σήμερα μαζί μας από το σοσιαλιστικό χώρο, από την πολιτική οικολογία, από την κεντροαριστερά και το δημοκρατικό κέντρο. Πολίτες που ανήκουν σε αυτό που λέμε ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο στην Ελλάδα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτή η απόψινή εκδήλωση γίνεται σε μια στιγμή που στην Ελλάδα συντελείται ένα πολιτικό Big Bang. Η έξοδος από τα μνημόνια και οι πρέσπες αναδιατάσσουν ραγδαία το πολιτικό σκηνικό. Επαναπροσδιορίζουν τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, αλλά και τις διαιρετικές τομές της νέας περίοδου. Και αυτή η νέα περίοδος είναι και το έναυσμα για ένα διάλογο εξαιρετικά αναγκαίο και επίκαιρο, που ήδη ξεκίνησε από τις παρεμβάσεις που προηγήθηκαν και ιδιαίτερα από το χαιρετισμό του Αλέξη Τσίπρα. Έξω, για όσους δεν το έχετε πάρει, υπάρχει ένα μικρό βιβλίο που είναι μια επιλογή ευσύνοπτη αποσπασμάτων από τη δράση μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Θεωρώ ότι η δημόσια λογοδοσία είναι υποχρέωση κάθε αιρετού, είτε προσώπου είτε συλλογικού οργάνου. Όχι μόνο για να παρουσιάζουμε τι έχουμε κάνει ή τι έχουμε προσπαθήσει, αλλά κυρίως για να ακούμε σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις και με βάση αυτά να βελτιώνουμε, να εμπλουτίζουμε τη δράση μας. Δεν πρόκειται αυτό τον απολογισμό
να το παρουσιάσω αναλυτικά εγώ. Άλλωστε δεν έχουμε χρόνο τώρα για κάτι τέτοιο. Αυτό που μπορώ όμως να σας πω με δύο λόγια είναι ότι επί πέντε σχεδόν χρόνια από τον Ιούλιο του 2014 προσπαθώ μαζί με τους άλλους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τους συνεργάτες μας να εκπροσωπήσω επάξια όχι μόνο αυτούς που με έστειλαν εκεί με την ψήφο τους, αλλά ολόκληρη τη χώρα και ως επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και ως ο μόνος Έλληνας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλεγμένος με το 75% των ψήφων των ευρωβουλευτών από όλα τα κράτη-μέλη. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι αυτός ο απολογισμός είναι τμήμα μιας ευρύτερης συλλογικής δουλειάς. Δουλειάς της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που εκλέχθηκε εξαμελής και δυστυχώς είναι πια τριμελής για λόγους που δεν θα ήθελα τώρα να αναφέρω. Της Ευρωομάδας της Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας που διαμορφώσαμε εδώ και πάνω από 3 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια συσπήρωση ευρωβουλευτών της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων που φιλοδοξεί να συμβάλλει σε αυτή την προοδευτική εναλλακτική για την Ευρώπη απέναντι στο σχέδιο της δεξιάς που απέτυχε και που απειλεί την Ευρώπη με μια διαλυτική κρίση. Απέναντι στο σχέδιο της άκρας δεξιάς που είναι η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ενωπήσης και η επιστροφή σε ένα εφιαλτικό παρελθόν. Για τους λόγους που ήδη υπογραμμίστηκαν και από τον Αλέξη Τσίπρα και από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που είναι στο πάνελ, οι επόμενες ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου του 2019 δεν είναι καθόλου χαλαρές. Αντίθετα, είναι οι πιο σημαντικές και οι πιο πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών. Και μπροστά μας έχουμε μια επίγουσα κατάσταση με 2 αλληλένδετους στόχους. Να αλλάξει και να προχωρήσει και να αναπτυχθεί η Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος του ελληνικού λαού και ιδίως των ασθενέστερων. Να ξαναγίνει ένα ισότιμο, αξιοσέβαστο, αναπτυσσόμενο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μια απικία χρέους. Και ταυτόχρονα να εργαστούμε για να αλλάξει και να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση με ανάπτυξη, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή και περισσότερη δημοκρατία. Αν δεν κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα μπορέσει να αποφύγει την διαλυτική κρίση που την απειλεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα κάνει αυτά τα βήματα ενοποίησης ή θα κινδυνεύσει, όχι στο μακρινό μέλλον, με αποσύνδεση. 10 χρόνια μετά την πτώση της Lehman Brothers και την κρίση που προκάλεσε σε όλο τον κόσμο, το νεοφιλελεύθερο μοντέλο παραμένει κυρίαρχο. Οι ρυθμίσεις που έταζαν τότε, το 2008, ακόμη και οι νεοφιλελεύθεροι και που δήθεν θα έβαζαν όρια στον καπιταλισμό καζίνο, έχουν είτε αποδυναμωθεί είτε εντελώς ξεχαστεί. Κι όμως, παρότι έχουμε την αποτυχία των νεοφιλελεύθερων συνταγών, ο νεοφιλελευθερισμός κυριαρχεί στον πλανήτη, κυριαρχεί και στην Ευρώπη, που παραμένει όμως παρά τις δεκαετίες της νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας, το πιο προχωρημένο από πλευράς κράτους δικαίου, κοινωνικού κράτους και δημοκρατικών ελευθεριών τμήμα του πλανήτη. Και από την αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν κερδίζει κυρίως η αριστερά, αλλά κερδίζει η άκρα δεξιά. Και επομένως, οφείλουμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν κερδίζει η αριστερά? Γιατί πλην λίγων εξαιρέσεων όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία αναφέρθηκαν και από τον Αλέξη, παραμένει η αριστερά στάσιμη ή και υποχωρεί σε όλες τις ιστορικές εκδοχές? Αυτό είναι ένα ερώτημα πρόκληση που αφορά και στις 3 πολιτικές οικογένειες που εκπροσωπούν τα ιστορικά ρεύματα αυτής της ευρύτερης πολύμορφης αριστεράς. Και την σοσιαλδημοκρατία και τους πράσινους και φυσικά τη δική μας αριστερά. Για να δούμε και τις δικές μας ανεπάρκειες, τα δικά μας ελλείμματα, οφείλουμε να ξεκινήσουμε από μία διαπίστωση που την υπογράμμισε και ο Αλέξης.
κανένα από τα τρία ρεύματα μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Όλοι μαζί ενδεχομένως να τα καταφέρουμε αν μέσω του διαλόγου και παρά τις διαφορές μας και μέσω της κοινής δράσης όπου συμφωνούμε αναζητήσουμε συγκλήσεις που να αντιμετωπίζουν τις συλλογικές μας ανεπάρκειες και ελλείμματα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αυτή η προοδευτική συμμαχία για μια καλύτερη, πιο ενωμένη, κοινωνική, δημοκρατική, οικολογική Ευρώπη είναι ιστορική και επίγουσα πρόκληση. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό εμείς, η Ευρώπη θα κινδυνεύσει ή από μια διαλυτική κρίση, γιατί η εκρηκτική αύξηση των ανισοτήτων θα την αποσυνθέσει, ή μπορεί, προσέξτε, να ενοποιηθεί σε ένα πολύ πιο αυταρχικό μοντέλο τεράστιας πολιτικής και κοινωνικής οπισθοδρόμησης που θα θυμίζει ιστορικά εγκλήματα που συνέβησαν πριν 80 χρόνια και που θα ξεθεμελιώσει ιστορικές κατακτήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού και της δημοκρατίας. Δεν έχουμε λοιπόν το δικαίωμα της αδράνειας, της περιχαράκωσης, της αναβλητικότητας, της αυταρέσκειας. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συγκλίνουμε και η σύγκληση αυτή πρέπει να γίνει πάνω σε ένα κοινό σχέδιο για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, στο οποίο να κουμπώνουν προοδευτικές, δημοκρατικές απαντήσεις και για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, αλλά και για την κάθε χώρα ξεχωριστά. Ως ευρωβουλευτές είμαστε μερικές δεκάδες και είχα την τιμή να είμαι ανάμεσα στους συνιδρυτές αυτής της προσπάθειας. Μετέχουμε ως προοδευτική συμμαχία, ως Progressive Caucus, εδώ και πάνω από τρία χρόνια σε διαλόγους και κοινές πρωτοβουλίες, ανήκοντας σε τρεις διαφορετικές πολιτικές οικογένειες. Οι αριστεροί ευρωπαϊστές της GUE NGL, αριστεροί σοσιαλιστές, αριστεροί πράσινοι. Και διαπιστώσαμε μέσα από αυτά τα τρία χρόνια δουλειάς, όπου ξεκίνησαν από πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στην Ελλάδα και στην κυβέρνηση Τσίπρα, την ώρα που είχαμε την ασφυκτική απομόνωση, τους εμβιασμούς των πιστών στον πρόταφο, το σχέδιο Σόιμπλε για Brexit στο τραπέζι, διαπιστώσαμε ότι συμφωνούμε σε πολύ περισσότερα πράγματα παρά τις διαφορές μας. Και αναπτύχθηκε μια δυναμική. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Γιατί σήμερα στην Ευρώπη οι θετικές εμπειρίες που προκύπτουν και έχουν ένα μετρήσιμο μέγεθος είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τις ξαναμετράω. Κυβέρνηση Τσίπρα στην Ελλάδα, κυβέρνηση Κώστα στην Πορτογαλία, κυβέρνηση Σάντσες στην Ισπανία και μια αριστερή προοδευτική στροφή των Βρετανών εργατικών, αξιοσημείωτη, αλλά με τη Μεγάλη Βρετανία να ετοιμάζεται ζαλισμένη να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύμπτωμα αυτής της κρίσης. Έχει λοιπόν σημασία να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις θετικές εμπειρίες για να τις πολλαπλασιάσουμε και να δούμε με ποιες προτάσεις μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις. Κορυφαία πτυχή σε μια τέτοια συζήτηση και επίκαιρη, Πρόεδρε και Πρωθυπουργέ, είναι ο κοινοτικός προϋπολογισμός, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για τα έτη 2021-2027. Πρώτα απ' όλα είναι αδύνατο να γίνει αυτό που λένε οι φιλελεύθεροι και οι κυβερνήσεις των πλούσιων και βουριών χωρών. Να κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα πράγματα με λιγότερα λεφτά. Αυτό το πέτυχε μόνο ο Ιησούς Χριστός στο γάμο εν Κανά και στην άλλη περίπτωση που πολλαπλασίασε τα ψάρια και τα ψωμιά. Αντίθετα, αυτό που χρειάζεται είναι να ενισχυθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός με νέους ίδιους πόρους, με αύξηση της συμμετοχής των κρατών μελών στο κοινό ευρωπαϊκό ταμείο, για να ενισχυθεί η κοινή αγροτική πολιτική, η πολιτική συνοχής, να διπλασιαστούν τα κονδύλια για τους νέους και για την πρωτοβουλία, για την νεολαία, με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για το Erasmus Plus και για την έρευνα και για την καινοτομία μέσα από την ενίσχυση προγραμμάτων όπως το Horizon 2020. Έχουμε σε ένα άλλο παράδειγμα, φορολογική μεταρρύθμιση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στα χρόνια αυτά έγινε και συνεχίζεται ένα τεράστιο πάρτι των πολυεθνικών, οι οποίες
με νομιμοφανείς πρακτικές φορολογικής αποφυγής, είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρους, είτε πληρώνουν πολύ λιγότερους φόρους από αυτούς που πληρώναν το 2008 πριν ξεσπάσει η καπιταλιστική κρίση. Και αυτό συνεπάγεται την επιβάρηση όλων των υπολείπων, μισθωτών, συνταξιούχων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί το έλλειμμα που προκαλεί αυτή η φοροαποφυγή και νόμιμη σε πολλά εισαγωγικά φοροδιαφυγή, το μεταφράζουν οι δεξιόστροφες κυβερνήσεις σε περικοπές του κοινωνικού κράτους. Για να έχουμε όμως φορολογικές μεταρρυθμίσεις, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην περιχαράκωση, κάθε κράτος μόνο του. Αντιθέτως, χρειαζόμαστε όχι μόνο ευρωπαϊκές, αλλά και παγκόσμιες ρυθμίσεις με ισχυρή φορολογική εναρμόνιση, που να βάζουν όρια και να επιβάλλουν ποινές στην κατάχρηση μέσω των φορολογικών παραδείσων, να υποχρεώνουν στη διασταύρωση στοιχείων, να εξασφαλίζουν με μηχανισμούς ότι τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί που παράγονται και να μην εξαφανίζονται μέσω τριγωνικών συναλλαγών. Με αποτέλεσμα, τεράστιες πολυεθνικές να πληρώνουν φόρο 1% επιβεβαιωτών τους και λιγότερο, ενώ ένας ελεύθερος επαγγελματίας σε μια μικρομεσαία επιχείρηση πληρώνει 30 φορές παραπάνω. Ας πάρουμε το παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής. Μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε σε μικρότερη κλίμακα από την πλανητική. Αλλά για να υπάρξει πλανητική αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να πρωτοστατεί και να επιμένει και να είναι ένα βήμα μπροστά σε ζητήματα όπως η σωτηρία του πλανήτη, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, η βιώσιμη ανάπτυξη και να καινοτομεί μέσω της έρευνας και της καινοτομίας και των ευρωπαϊκών επενδύσεων σε αυτά και να δημιουργηθούν εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας σε αυτούς τους νέους τομείς. Δημοκρατική λογοδοσία. Μπορούμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσει η Ευρώπη έτσι όπως τη θέλουμε, έχοντας ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι το μόνο άμεσα εκλεγμένο που είναι μακράν σε απόσταση ο πιο αδύναμος ευρωπαϊκός θεσμός σε σχέση με την Κομισιόν και με το ακόμη ισχυρότερο Συμβούλιο που είναι η κυβέρνηση. Πόσο μακριά μπορεί να πάει η λεγόμενη διακυβερνητική μέθοδος, όπου όργανα χωρίς ουσιαστική θεσμική νομιμοποίηση, όπως είναι το Eurogroup, αποφασίζουν τα πάντα πίσω από κλειστές πόρτες. Το ζήσαμε στην πλάτη μας και στο πετσί μας, ο ελληνικός λαός, το τι σημαίνει να αποφασίζει κανείς πίσω από κλειστές πόρτες. Και μας βοήθησε πολύ το ότι καταφέραμε μετά από πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και η δική μας δουλειά ομόφωνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συγκροτήσει μια ομάδα που προσπάθησε να ρίξει λίγο φως κοινοβουλευτικού ελέγχου και δημοκρατικής νομιμοποίησης στο πώς πάνε τα μνημόνια. Και ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε φορά που ερχόταν εδώ μια αντιπροσωπεία διακομματική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με επικεφαλή στον Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, που τον ακούσατε πριν από λίγο να λέει κάποια πράγματα μεταγλωτισμένα, η αντιπροσωπεία αυτή, παρότι είχε στους κόλπους της μια δεξιά πλειοψηφία και με Γερμανούς ευρωβουλευτές, έβλεπε ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθούσε να προχωρήσει το κτηματολόγιο, το περιουσιολόγιο, τον εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης και άκουγαν εδώ και από τους πρεσβευτές τους και από τα τεχνικά κλιμάκια της Κομισιόν, κατά τα άλλα δεξιοί τεχνοκράτες, ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει τη διαφθορά και έχουμε επιτέλους μια κυβέρνηση που προχωράνε τα έργα και τελειώνουν οι εθνικοί δρόμοι χωρίς υπουργοί και παρατρεχάμενα τους ζητάνε κάτω από το τραπέζι λεφτά. Όσο αυτά συνεχίζονται και με τις ανισότητες να ενισχύονται, θα δυναμώνει ο ευρεσκεπτικισμός και η ευρωάρνηση. Και όσο η αριστερά και οι ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις αρκούνται σε γενικότητες και δεν προτείνουν το δικό τους προοδευτικό σχέδιο αλλαγών, για να ανατρέψουμε αυτές τις καταστάσεις και να επανιδρύσουμε ουσιαστικά σε καινούργιες δημοκρατικές κοινωνικές βάσεις αυτό το στοίχημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, θα ωφελείται η άκρα δεξιά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω πολύ καθαρά κάτι το οποίο πιστεύω σταθερά από τα 18 μου χρόνια όταν οργανώθηκα στο Ρίγα Φέρεο και μετά στο ΚΚΕ εσωτερικού. Πιστεύω ότι η ιδέα μιας πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης με δημοκρατικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά χαρακτηριστικά στον αντίποδα αυτού που σήμερα συμβαίνει με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που τρέφουν την άκρα δεξιά, είναι κατά τη γνώμη μου η πιο προοδευτική και αριστερή πρόταση στις μέρες μας. Και ακόμη και σε αυτές τις στιγμές
που δυναμώνει η ευρωάρνηση και ο ευρωσκεπτικισμός, δεν πρέπει να ξεχνάμε εμείς οι αριστεροί, οι προοδευτικοί, οι δημοκράτες, ότι το πρώτο σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος γράφτηκε σε ένα ιταλικό νησάκι, στο Βετοντένε, από τον Αλτιέρο Σπινέλη και τους κομμουνιστές συντρόφους του, που ήταν φυλακισμένοι από τον ιταλικό φασισμό. Σε αυτές τις γραμμές της ιστορίας οφείλουμε να συνεχίσουμε να κινούμαστε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την τροχιά κινείται, για να δημιουργήσουμε όχι απλώς την ευρύτερη δυνατή προοδευτική συμμαχία, αλλά και για τη διαμόρφωση μιας νέας αριστεράς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, ικανής να δημιουργεί πλατιούς συνασπισμούς πολιτικών και κοινωνικών δυνάμων, πλειοψηφικούς και νικηφόρους, προοδευτικών συνασπισμών όταν μιλάμε για κοινωνικά θέματα, αλλά και πιο πλατιών αντιφασιστικών μετόπων όταν μιλάμε για στοιχειώδεις δημοκρατικές ελευθερίες που κινδυνεύουν από την ενδυνάμωση της άκρας δεξιάς και του φασισμού. Αυτά άλλωστε δεν είναι καινούργια πράγματα. Τα έλεγε ακόμη και ο Δημητρόφ επί Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όχι ο καινούργιος με τις πρέσπες, ο άλλος, ο παλιός. Πριν από 25 χρόνια, αρκετοί από εμάς, ιδρύσαμε ως ενιαίο κόμμα το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου, τον βασικό πολιτικό πρόγονο του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, και στα ιδρυτικά μας κείμενα, στο πρόγραμμά μας, στο καταστητικό μας, στην πολιτική απόφαση του Ιδρυτικού μας Συνεδρίου, αναφερόταν ότι η φιλοδοξία μας, προσέξτε, ένα κόμμα του 3% τότε, του μπαίνω, βγαίνω στη Βουλή, μπαίνω, δεν μπαίνω, ήτανε ο σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία, αλλά και να δημιουργήσουμε μια νέα αριστερά και να υπερβούμε ανασυνθέτοντας τα δύο ιστορικά ρεύματα, το κομμουνιστικό και το σοσιαλδημοκρατικό, και τα όρια τους. Γιατί από τότε ήταν ορατή, στις αρχές δεκαετίας του 90, η εμπειρία του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, που οδηγήθηκε σε μια τραυματική αποτυχία, αλλά και η εμπειρία της σοσιαλδημοκρατίας, όπως την ζούμε ακόμη και τώρα, με τη δεξιά στροφή της, με την υπόκλησή της στον φιλελευθερισμό, σε πάρα πολλές χώρες που την έχει απομακρύνει από τις ιδρυτικές της αρχές και αξίες. Οφείλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε και να εμβαθύνουμε αυτή την προσπάθεια, να επεταχύνουμε και να τολμήσουμε. Και έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη, γιατί είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που έχει στρατηγική και στόχευση και το οποίο μπορεί να ανοίγει δρόμους. Και αν συνεχίσουμε τολμηρά να ανοίγουμε δρόμους, θα γράψουμε ιστορία, συντρόφισσες και συντρόφοι. Η επιδείνωση της παγκόσμιας κατάστασης κάνει ακόμη πιο επίκαιρη την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την επιτάχυνση της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. Γιατί είναι κοινωνικά και δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Γιατί αν αυτή η θέση, ως ιδρυτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν γίναμε ενιαίο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ πια το 2013, ήταν σωστή τότε και ήταν σωστή, σήμερα, στην εποχή του Τραμπ, του Μάκρι, του Μπολσονάρο, του Σαλβίνι, της Λεπέν, του Όρμπαν και της μεγάλης οπισθοδρόμησης σε θέματα δημοκρατίας, ανισοτήτων, προσφυγικού, ελευθεριών, φοροδιαφυγής, είναι ακόμη πιο επίκαιρη. Αλλά οφείλουμε να μιλάμε ειλικρινά και πιστικά. Δεν είμαστε χαζοχαρούμενοι ευρωπαϊστές. Δεν υποστηρίζουμε την υπαρκτή Ευρώπη. Η σημερινή Ευρώπη, όπως κυβερνιέται από νεφιλελεύθερες ιδέες και τρέχει την άκρα δεξιά, είναι μη υποστήριξη. Και γι' αυτό τρέφεται ο ακροδεξιός, λαϊκίστικος, αντιευρωπαϊκός κίνδυνος. Γι' αυτό πρέπει να τονίσουμε ακόμη πιο δυνατά ότι το δικό μας σχέδιο είναι ένα σχέδιο ριζικής αλλαγής της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μια πολιτικά ενωμένη, δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη, με πολιτικές συνοχής, προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, ικανής να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, να τηρεί τις συμφωνίες της Γενέβης του 1951 για το προσφυγικό που σήμερα τους κουρελιάζει. Ένα τέτοιο σχέδιο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αν ισχυροποιηθούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Μόνο αν έχουμε μια ισχυρή αριστερά και ένα ισχυρό προοδευτικό μέτωπο ικανό να προωθήσει τις αλλαγές που απαιτούνται.
και το μέτωπό μας πρέπει να είναι ταυτόχρονο μέτωπο και κατά του νεοφιλελευθερισμού που τροφοδοτεί τις ανισότητες και κατά της άκρας δεξιάς. Γιατί αυτά τα δύο φαινόμενα αλληλοτροφοδοτούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει στο Ευρωκοινοβούλιο να παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο παρά το μικρό μας μέγεθος εκεί, 3 στους 751, για τη διαμόρφωση αυτής της ευρύτερης προοδευτικής συμμαχίας, που είναι η πολιτική μας και πρέπει να την ενισχύσουμε. Αλλά εκτός από να επιμείνουμε σε αυτή την πολιτική και να την κάνουμε κεντρικό σημείο της καμπάνιας μας μπροστά στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου, θα πρέπει να τη συνδυάσουμε και με την επικαιρότητα. Και η επικαιρότητα είναι ότι χρειαζόμαστε ευρύτερες προοδευτικές συμμαχίες γύρω από κοινούς στόχους, γιατί μαζί με την επικίνδυνη άνοδο της άκρας δεξιάς, φίλες και φίλοι, έχουμε και τη ραγδαία ορμπανοποίηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτό συνιστά η επιλογή Βέμπερ με την ενθουσιώδη στήριξη όχι μόνο του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και του Όρμπαν. Και πρέπει να το πούμε πολύ καθαρά στους πολίτες αυτής της χώρας. Όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη στις ευρωεκλογές, του βγαίνει Όρμπαν και Βέμπερ από το καπέλο. Και την ίδια ώρα υπάρχει μια υπόγεια κινητικότητα που δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε για συνεργασία ανάμεσα στη δεξιά και την ακροδεξιά. Για να μην έχουμε λοιπόν για πρόεδρο της Κομισιόν τον Μάφρε Βέμπερ, ένα πολιτικό πολύ δεξιότερο του Γιούνκερ, πρέπει αυτή η συμμαχία των αριστερών προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων να ενισχυθεί και πριν και μετά τις εκλογές, παρά τις διαφορές μας γύρω από συγκεκριμένες προτάσεις και κοινές επιδιώξεις. Και μπορούμε να αποτρέψουμε το σενάριο της εκλογής Βέμπερ στην Προεδρία της Κομισιόν και πρέπει να εργαστούμε γι' αυτό και πρέπει να το κάνουμε σημαία μας. Και θέτω τώρα το ερώτημα, αφού αυτή η πολιτική είναι τόσο καλή και την προωθούμε με επιτυχία 3,5 χρόνια στην Ευρώπη και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πρωτοπορία, γιατί δεν κάνουμε περισσότερα βήματα για να προωθήσουμε αυτή την πολιτική και στην Ελλάδα? Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να πάρουμε τολμηρότερες πρωτοβουλίες για την εφαρμογή μιας πολιτικής που είναι η πολιτική μας, όπως την παρουσίασε και πριν από λίγο ο Πρόεδρος και πριν 2 εβδομάδες στη συζήτηση στο Κέντρο Μουσικής με αφορμή τη Συμφωνία των Δεσπών. Προλαμβάνω το ερώτημα. Μα η ηγεσία του Κινάλ είναι αλλού. Μα το ποτάμι, πότε έτσι, πότε αλλιώς. Λέω, ακριβώς επειδή η ηγεσία του Κινάλ το αρνείται και το αντιμάχεται, ακριβώς επειδή το ποτάμι είναι πότε έτσι και πότε αλλιώς, εμείς οφείλουμε να οικοδομήσουμε, όπως κάναμε και στο Ευρωκοινοβούλιο, βήμα-βήμα και από τα κάτω, σε επίπεδο κοινωνίας, με τις επιλογές μας στην αυτοδιοίκηση, με πρωτοβουλίες διαλόγου, τους στόχους μας και να οικοδομήσουμε από τα κάτω αυτήν την ευρύτερη δυνατή προοδευτική συμμαχία. Και αυτό πρέπει να μπει ακόμη πιο τολμηρά καθημερινά στην πολιτική μας δράση. Φίλες και φίλοι, ο κατακαιρματισμός και η πολυδιάσπαση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων είναι ό,τι ακριβώς επιδιώκουν και επιθυμούν όσοι φέρνουν όχι μόνο την ιστορική ήττα του αριστερού ευρωπαϊσμού, αλλά όσοι επιδιώκουν να κουρελιάσουν και τις ιδρυτικές αξίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι κρίσιμο και αναγκαίο σε αυτό το πλαίσιο να μιλήσουμε πιο τολμηρά για τους δρόμους της νέας αριστεράς που διαμορφώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ενδεχομένως και εμείς να έχουμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος όσων έχουμε πετύχει αυτά τα 4 χρόνια κόντρα στο ρεύμα. Μιας νέας ευρωπαϊκής αριστεράς που θα γεννηθεί μέσα από την κοινή δράση, τις αντιθέσεις, τη συζήτηση των διαφορών, αλλά και την αναγκαία συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων. Και που, για να γίνω πιο σαφής, οφείλει να είναι, για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια τέτοια νέα αριστερά συσπηρωτική, πολύ πιο ριζοσπαστική και μαχητική για τα δικαιώματα της κοινωνικής πλειοψηφίας από ό,τι είναι σήμερα ο μέσος όρος της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Και σαφώς πιο φιλοευρωπαϊκή, πιο οικολογική, πιο δικαιωματική
και αντιεθνικιστική από ό,τι είναι ο μέσος όρος της δικής μας ιστορικής ευρωπαϊκής αριστεράς. Μόνο έτσι μπορούμε να φτιάξουμε νικηφόρες συμμαχίες και πλειοψηφίες για μια Ευρώπη που θα ξαναβρει τη χαμένη της ελκυστικότητα, τη χαμένη της λαϊκή αποδοχή στη βάση των αξιών της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στα βήματα που έχουμε κάνει ήδη. Έξοδος από τα μνημόνια, επιστροφή στην ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, συμφωνία των Πρεσπών. Βήμα-βήμα επουλώνουμε πληγές και διορθώνοντας αδικίες που προκάλεσαν η χρεοκοπία και τα μνημόνια. Η Ελλάδα δεν είναι πια ούτε μόνη ούτε απομονωμένη. Ήρθε λοιπόν η ώρα αυτά τα βήματα που κάνουμε στην Ευρώπη και που βλέπετε τον Τσίπρα να τον καλεί το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να τους ξετινάζει σε κριτική από τα αριστερά, να τους λέει ξεκολλήστε από τη συμμαχία σας με το CDU και να καταχειροκροτείτε. Ήρθε η ώρα αυτά τα βήματα να τα κάνουμε πιο πονηρά και στην Ελλάδα. Γι' αυτό και καταθέτω μια πρόταση. Να διαμορφώσουμε ένα μονιμότερο χώρο διαλόγου και κοινής δράσης. Το δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ με ευρύτερες δυνάμεις της ανανοητικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας, με στόχο τη συγκρότηση μιας νέας προοδευτικής κοινωνικής πλειοψηφίας στην ελληνική κοινωνία, απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, απέναντι στην ακροδεξιά, για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Για να θεμελιώσουμε σε στέρεο προοδευτικό έδαφος τη μεταμνημονιακή πορεία της χώρας. Για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, για την ανάπτυξη της δημοκρατίας. Και σε αυτό το διάλογο, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, έχει θέσει κάθε συλλογικότητα, αλλά και κάθε ανέστιος κομματικά πολίτης. Και είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης συμμαχίας με τέτοια χαρακτηριστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έτσι επέλεξε ο ελληνικός λαός και όχι για λόγους κομματικής αυταρέσκειας, μακριά από εμάς κάθε λογική ηγεμονισμού, γιατί είμαστε ένα κόμμα που υπήρξαμε για 20 χρόνια και στη ζώνη του 3-5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο ελληνικός λαός το επέλεξε, είναι η βασική δύναμη σε αυτόν τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Αλλά δεν είναι η μόνη δύναμη και ούτε πρέπει να μείνουμε μόνοι. Γι' αυτό και με στεναχωρεί και με θλίβει όταν βλέπω δυνάμεις και κομματικές ηγεσίες που αυτοπροσδιορίζονται ως δημοκρατικές και προοδευτικές και ενίοτε και κεντροαριστερές να καταλαμβάνονται από ένα αντισύριζα μένος, από μια αντισύριζα επιθετικότητα. Και θέλω να πω μια καθαρή κουβέντα, έτσι όπως την νιώθω από καρδιάς. Η αντισύριζα ιστερία, φίλες και φίλοι, δεν είναι προοδευτική, δεν οδηγεί κεντροαριστερά, δεν οδηγεί ούτε καν στο δημοκρατικό κέντρο. Οδηγεί κατευθείαν στην αγκαλιά μιας έξαρης, ρεβανσιστικής δεξιάς, νεοφιλελεύθερης, δέσμιας μεγαλοσυμφερόντων, γεμάτης με ακροδεξιά στελέχη στην ηγεσία της, που απέχει πάρα πολύ, όχι μόνο από το προοδευτικό στρατόπεδο, αλλά ακόμη και από την δημοκρατία που ίδρυσε πριν 10 ετών ο Δημήτρης Καραμαλής. Η πρόκληση λοιπόν για το ΣΥΡΙΖΑ είναι το άνοιγμα στην κοινωνία. Η διαρκής εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ στο μεγάλο κόμμα παράταξη της σύγχρονης δημοκρατικής αριστεράς του 21ου αιώνα, που αγκαλιάζει και εκφράζει κάθε μέρα και περισσότερο τις κοινωνικές δυνάμεις που μας οδήγησαν στην κυβέρνηση. Είμαστε και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και κυρίως εμείς οι παλιότεροι. Τα συνειδητικά στελέχη, κόμμα του 35%, γιατί έτσι επέλεξε ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε να έχουμε τη δομή, την οτροπία και την λειτουργία του κόμματος του 5%. Έτσι πρέπει να πάμε. Και το Μάιο του 2019 στις ευρωεκλογές και τον Οκτώβριο του 2019 στις εθνικές εκλογές. Παρουσιάζοντας τον απολογισμό μας, με ειλικρίνεια, με τόλμη μπροστά στον ελληνικό λαό, με τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες απέναντι στην εναλλακτική μιας άγριας, σκληρής και ρεβασιστικής δεξιάς που κλείνει όλο ένα και περισσότερο προς την άκρα δεξιά. Η σημερινή εκδήλωση, όπως καταλάβατε όλοι, δεν είναι μόνο και τόσο ο απολογισμός της δράσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για όσους δεν έχετε πάρει το βιβλιαράκι, μπορείτε να το πάρετε απ' έξω, υπάρχουν αρκετά αντίτυπα. Νομίζω ότι είναι το πρέσπες νούμερο 2. Η συνέχεια της συζήτησης που κάναμε στο Μέγαρο Μουσική. Και εκ των πραγμάτων, η αφετηρία και η ευάθυση ενός διαλόγου που πρέπει να οργανωθεί ανάμεσα στις δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου
που δεν συμφωνούν με την έξαλλη αντισύριζα πολιτική. Υπάρχουν και εδώ μεταξύ μας φίλοι, συναγωνιστές που έχουν ενδεχομένως αποστάσεις και κριτική προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά που διεκδικούν ο δρόμος προς τη δημοκρατία, τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, την απαλλαγή από τις νοσηρές παθογένειες του παρελθόντος να μείνει ανοιχτός. Που δεν θέλουν πολιτική και κοινωνική επιστοδρόμηση. Για να μην γυρίσουμε πίσω στον άγριο νεοφιλελευθερισμό, στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων, στα γνωστά πολιτικά και οικονομικά τζάκια και στον ρεβασισμό των ακραίων που το ζούμε αυτές τις μέρες με πρακτικές τραμπουκισμού που θυμίζουν δεκαετίες του 50 και του 60. Έτσι λοιπόν τα πάμε. Με αισιοδοξία, με αυτοπεποίθηση και αν συνεχίσουμε έτσι, έχω την αισιοδοξία ότι θα πάμε καλά όχι μόνο στις ευρωεκλογές της 26 Μαΐου, αλλά και στις εθνικές εκλογές του Οκτώβρη, με ολοκλήρωση της τετραετίας και διεκδικώντας με βάση και τον απολογισμό μας, αλλά και με βάση το πρόγραμμά μας για τη νέα τετραετία, τη νίκη και την επόμενη τετραετία με κυβέρνηση και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Σας ευχαριστώ πολύ.